1890 από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, το Ιώτα, το 10 κεφάλαιο και το 17 εδάφιο. Σελίδα 890, Ιώτα κεφάλαιο, 10 κεφάλαιο και 17 εδάφιο. Ενώ δε εξήρχε το εις την οδόν έδρα με τις και γονιπετής σας, έμπροσθεν αυτού η ρώτα αυτόν, διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάμω δια να κληρονομήσω ζωή αιώνιον. Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθούς ημί είσαι ο Θεός. Τα σεντολάς εξεύρεις, μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη αποστερείς θύμα τον πατέρα σου και τη μητέρα. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτόν, διδάσκαλε, παύτα πάντα εφύλαξα εκ νεότητός μου. Και ο Ιησούς εμβλέψα σε αυτόν, ηγάπησε αυτόν και είπε προς αυτόν, εν συλλήπη, είπαγε πόλησον όσα έχεις και δώσει στους φτωχούς, και θέλεις έχει θησαυρόν εν ουρανό, και ελθέ ακολούθημη σηκώσα στον σταυρόν. Εκείνος όμως σκυθροπάσας, δια των λόγων ανεχώρησε λυπούμενος, διότι είχε κτήματα πολλά. Και περιβλέψας ο Ιησούς λέγει προς τους μαθητάς αυτού, πόσον δυσκόλος θέλουν συνεισέλθει εις την Βασιλεία του Θεού οι έχοντες τα χρήματα. Οι δε μαθητέ έκτισε πλήττοντο δια τους λόγους αυτού. Και ο Ιησούς πάλι να αποκριθείς λέγει προς αυτός, τέκνα πόσο δύσκολο είναι να εισέλθωσιν την Βασιλεία του Θεού οι έχοντες το θάρρος αυτών εις τα χρήματα. Ευκολότερον είναι κάμιλος να περάσει δια της τρύπης της βελόνης παρά πλούσιος να εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού. Εκείνοι δε σφόδρα εξεπλήττοντο, λέγοντες προς αυτούς, και τις δύναται να σωθεί. Εμβλέψας δε εις αυτούς ο Ιησούς λέγει, παρά ανθρώπης είναι αδύνατον, αλλά οχή παρά το Θεό, διότι τα πάντα είναι δυνατά παρά το Θεό. Και ήρχισε ο Πέτρος να λέγει προς αυτόν, ιδού ημείς αφήκαμεν πάντα και σε οικολουθήσαμεν. Αποκριθείς δε Ιησούς είπεν, αληθώς σας λέγω, δεν είναι ουδής ως της αφήσας οικίαν ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένε και νεμού και του Ευαγγελίου. Δεν θέλει λάβει εκατονταπλασίωνα τώρα εν το καιρό τούτο οικίας και αδελφούς και αδελφάς και μητέρας και τέκνα και αγρούς με τα διωγμών και εν το ερχομένο αιώνι ζωήν αιώνιον. Πολλοί όμως πρώτοι θέλουσιν είστε έσκατοι και οι έσκατοι πρώτοι. 35 εδάφιο. Τότε έρχονται προς αυτόν Ιάκωβος και Ιωάννης, οι του Ζεβεδαίου λέγοντες, διδάσκαλε, θέλουμε να κάμεις εις ημάς ό,τι ζητήσομεν. Ο δε είπε προς αυτούς, τι θέλετε να κάμω εις εσάς. Οι δε είπε προς αυτόν, δώσεις ημάς να καθίσομεν εις εκ δεξιών σου και εις εξ αριστερών σου εν τη δόξη σου. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, δεν εξεύρετε τι ζητείτε. Δύναστε να πείτε το ποτήριον το οποίο εγώ πίνω και να βαφτιστείτε το βάφτισμα το οποίο εγώ βαφτίζομαι. Οι δε είπαν προς αυτόν, δυνάμεθα. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, το μεν ποτήριον το οποίο εγώ πίνω θέλετε πει, και το βάφτισμα το οποίο εγώ βαφτίζομαι θέλετε βαφτιστεί. Το να καθίσετε όμως εκ δεξιών μου και εξ αριστερών μου δεν είναι μου να δώσω, αλλά εις όσους είναι ετοιμασμένων. Και ακούσατε στη δέκα ήρθαν να αγανακτώσει περί Ιακώβου και Ιωάννου. Ο δε Ιησούς προσκαλέσας αυτούς λέγει προς αυτούς, εξεύρετε ότι οι νομιζόμενοι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουσιν αυτά και οι μεγάλοι αυτών κατεξουσιάζουσιν αυτά. Ούτως όμως δεν θέλει είστε εν ημίν, αλλά όστις θέλει να γίνει μέγας εν ημίν θέλει είστε υπηρέτης ημών, και όστις εξ ημών θέλει να γίνει πρώτος θέλει είστε δούλος πάντων. Διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε δια να υπηρετηθεί, αλλά δια να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή αυτού λύτρων αντίπολων. Αμήν. Οι μαθητές τον ακολούθησαν, αφήσαντες πάντα, όταν τους κάλεσε ο Θεός και τους βεβαίωσε ο Θεός ότι κάθε ένας που θα αφήσει, πατέρα, μητέρα, αδελφόν, αδελφή, αγρούς, τα πάντα, ο Θεός υπόσχεται σε αυτόν ότι θα του χαρίσει εκατονταπλάσια εδώ στη γη και ζωή αιώνιος στον ουρανό. Το ζήτημα λοιπόν είναι αν θα πιστέψουνε, και οι μαθητές πιστέψανε. Πιστέψανε στο λόγο, στα λόγια του Χριστού,
Γιατί αν δεν είχαν πιστέψει τα λόγια του Χριστού, δεν υπήρχε κανένας λόγος, αλλά δεν θα υπήρχε και καμία δυνατότητα να εγκαταλείψουν τα πάντα παρά μόνο χάριν του Ιησού Χριστού και των υποσχέσεών του μέσα από το λόγο του. Είναι απόφαση. Εάν θέλεις να είναι χαρισμένα σε σένα εκατονταπλάσια από αυτά που έχεις και εξασφαλισμένη την είσοδό σου στη Βασιλεία των Ουρανών, πρέπει να εγκαταλείψεις και να τα βγάλεις μέσα από την καρδιά σου αυτά που έχεις και να ακολουθήσεις τον Χριστό. Είναι το μεγάλο μυστικό της χριστιανικής ζωής και της ευλογίας του Θεού στη ζωή των ανθρώπων της Εκκλησίας. Και όταν λέει εγκαταλείψεις, δεν εννοεί τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από το να τα βγάλεις από την καρδιά σου, να τα απορρίψεις, να καταλάβεις, να συνειδητοποιήσεις ότι ο ζήλος σου σε αυτά θα σε φέρει σε απώλεια όλων αυτών και της ψυχής σου. Ο ζήλος σου όμως τα πνευματικά, με ευσέβεια, αυτάρκεια και αγάπη στο Χριστό, θα σε φέρει σε πολλαπλασιασμό επί 100 αυτών τα οποία απορρίπτεις και αφήνεις, και ζωή αιώνιων βεβαιωμένη κληρονομιά. Ένα τέτοιο παράδειγμα ήταν ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος δεν διστάζει να πει «Τα πάντα εθεώρησα σκύβαλα και όλα όσα πριν θεωρούσα κέρδος στη ζωή μου τα κατάλαβα ότι είναι ζημιά που με εμποδίζουν να γνωρίσω τον αληθινό Θεό και εκείνον τον οποίον απέστειλε Ιησού Χριστό». Αυτός είναι ο αφιερωμένος άνθρωπος, ο οποίος ζει μέσα στον κόσμο αυτό, αλλά δεν είναι εκ του κόσμου αυτού. Είναι ο άνθρωπος στον οποίο ευαρεστείται ο Θεός. Είναι ο άνθρωπος στον οποίο εμπιστεύεται ο Θεός. Είναι ο άνθρωπος τον οποίο ευλογεί ο Θεός. Με κάθε ευλογία πρώτον πνευματική στα υπουράνια, αλλά και με κάθε ευλογία στα γήινα, επειδή τα απορρίπτει χωρίς να έχει εξίτηση και ζήλο για τη ματαιότητα και για την ψεύτικη ζωή της ματαιότητος, αλλά εξητεί τα αιώνια και τα ουράνια. Οι μαθητές λοιπόν ήταν μέσα σε αυτή την κατηγορία, οι οποίοι εγκατέλειψαν τα πάντα, ακολούθησαν τον Χριστό με απόλυτη εμπιστοσύνη στο λόγο του Θεού και στις υποσχέσεις του Θεού, σε αντίθεση με ένα νεαρό, πλούσιο, ο οποίος από μικρό παιδί ζούσε μέσα στον νόμο και μέσα στο λόγο του Θεού, απολάμβανε και τα πράγματα του Θεού και τα πράγματα του κόσμου αυτού, ήταν απόλυτα ενθουσιασμένος και απόλυτα ευχαριστημένος, γιατί δεν χρειαζόταν να απορρίψει κάτι για να κερδίσει κάτι άλλο. Φύλατε τις εντολές του Μωυσή και ήταν απόλυτα ευτυχισμένος με όλα. Αλλά μέσα του τον πληροφορούσε η συνείδησή του, το Πνεύμα το Άγιο τον έλεγχε, ότι δεν είχε ζωή αιώνιο. Είχε όλα εκτός από τη ζωή την αιώνια. Γιατί δεν μπορείς να έχεις και τα δυο. Δεν μπορεί να έχεις και τον κόσμο και τη ζωή την αιώνια. Αυτός είχε τον κόσμο και τα αγαθά του κόσμου, αλλά δεν είχε τη ζωή την αιώνια, την οποία άκουσε από αυτόν που τη δίνει, που είναι η ζωή αιώνια, στον Ιησού τον Ναζαρέο, πλησίασε και τη ζήτησε. Και ο Κύριος είδε έναν άνθρωπο
ο οποίος είναι αδύνατον, να τον ευλογήσει ο Θεός. Και αυτός μείνουμε λιγάκι, αδερφοί. Υπάρχει άνθρωπος που είναι αδύνατον να ευλογηθεί από το Θεό. Υπάρχει άνθρωπος. Υπάρχουν άνθρωποι. Και αντί να σκέφτομαι εγώ γύρω-γύρω και εμείς γύρω-γύρω να κοιτάξουμε τον εαυτό μας. Υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μας, γιατί αλλιώς θα βγάλουμε ψεύτη το λόγο του Θεού που λέει δύο θα είναι σε μια κλίνη, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μας που είναι αδύνατον να ευλογηθούν από το Θεό, ούτε εκατονταπλάσια εδώ, ούτε να κληρονομήσουν ζωή αιώνιων, ούτε εν πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια, εάν δεν το κατανοήσουν και δεν επιστρέψουν στο Θεό. Να κατανοήσουμε σήμερα και να επιστρέψουμε στο Θεό για να εξασφαλίσουμε και τη ζωή αυτή εδώ εν αυθονία κατά το Λόγο του Θεού, αλλά να κληρονομήσουμε και τη Βασιλεία των Ουρανών. Να αναρωτηθούμε, να σταθούμε μπροστά στον καθρέφτη που είναι ο Λόγος του Θεού, να εξετάσουμε τον εαυτό μας, να δοκιμάσουμε τον εαυτό μας, να δούμε σε ποια κατηγορία ανθρώπων είμαστε. Είμαστε στην κατηγορία του νέου, του πλούσιου, ή είμαστε ακόμη στην κατηγορία των μαθητών του Ιάκωβου και του Ιωάννη, που επιθυμούν εξουσία και δύναμη μέσα στα πράγματα του Θεού. Ακατάλληλοι για τη Βασιλεία των Ουρανών. Αναρμόδιοι για το έργο του Θεού. Χρειάζονται μετάνοια και επιστροφή. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός έχει τον τρόπο να μπαίνει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, καθώς είναι Θεός και ο μόνος που μπορεί να διαβάζει τις καρδιές των ανθρώπων και σήμερα του καθενός μας ξεχωριστά, και να δίνει με το δικό του τρόπο μέσα από το λόγο του που κανένας δεν μπορεί να καταλάβει για τον άλλονε, να δίνει την πληροφορία μέσα του κινδύνου που διατρέχουμε τις έσχατες αυτές οι μέρες σαν άτομα. Ο Κύριος διεπίστωσε ο νέος αυτός πλούσιος ότι το θάρρος της ζωής του ήταν στα χρήματά του και στα οικόπεδά του και στα χωράφια του. Θεωρούσε ότι η ζωή του εξαρτάται από το πλήθος των χρημάτων και των χωραφιών που είχε. Η ευτυχία του, η χαρά του, η ευλογία του Θεού εξαρτάται και αποδεικνύεται σε αυτόν από αυτά τα οποία κληρονόμησε, όχι από τον Θεό αλλά από τον Πατέρα του το Γήινο. Και βεβαίως δεν μπορούσε να καταλάβει κατ' ουδένα τρόπο ότι έτσι πως ήταν η καρδιά του φορτωμένη και εξυρτημένη από το πλούτο και τα χωράφια, καθιστούσε τον άνθρωπο αυτό γήινο και απολυμένο, σε απώλεια, παρόλο που ήταν ζηλωτής του νόμου. Καθώς λέει και ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, όταν θα κλείσει η πόρτα, πολλοί θα είναι έξω και θα φωνάζουν «Άνοιξον εις ημάς, άνοιξον εις ημάς». Στις πλατείες μας δίδαξες, φάγαμε ενώπιόν σου. Αυτοί θα τολμούσαν να πω ότι είναι οι Ευαγγελικοί που ζούνε μέσα στην αλήθεια του Ευαγγελίου, και άλλοι «Εν το ονόματι σου κάναμε θαύματα πολλά, εξεβάλαμε δαιμόνια, προφητεύσαμε». Αυτοί είναι οι πεντηκοστιανοί που δεν έχουν εξετάσει και δοκιμάσει την καρδιά τους στην παρουσία του Θεού και στη σχέση του Θεού. Και οι δύο αυτοί είναι γεννημένοι παιδιά του Θεού. Άνθρωποι του Θεού που πιστεύουν και ελπίζουν ότι θα λάβουν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, και ο Θεός τους λέει «Ποτέ δεν σας εγνώρισα».
Γι' αυτό είναι ανάγκη σήμερα να ανοίξουμε την καρδιά μας στο Θεό, να μην εμπιστευθούμε τη χάρη που έκανε ο Θεός στη ζωή μας, ότι θα μας εξασφαλίσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Χάρη έκανε στο νέο αυτό και γεννήθηκε σε μια ευλογημένη οικογένεια και Αγία, πλούσια που τα χάρισε τα πάντα. Αλλά δεν θα πάει στον ουρανό. Χάρη έκανε ο Θεός στον Ιάκωβο και στον Ιωάννη, τους οποίους ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος τους εξέλεξε, τους αποκάλεσε αποστόλους και μαθητάς του για να εξαγγείλουν τις αρετές του. Αλλά αυτά που φιλοξενούν στην καρδιά τους δεν θέλουν, αυτοί έχουν εγκαταλείψει τα χωράφια. Έχουν εγκαταλείψει αδελφούς και αδελφές. Έχουν εγκαταλείψει τον κόσμο αυτό. Αλλά δεν έχουν ελευθερωθεί από την επιθυμία της εξουσίας, της διάκρισης, της προβολής και της πρώτης θέσης, που πρέπει επιγόντως να την απορρίψουμε. Όπως πρέπει ο νέος να απορρίψει το θάρρος που έχει στα χρήματά του. Έτσι και εμείς σήμερα, αδελφοί, είναι ανάγκη να απορρίψουμε. Να απορρίψουμε αυτές τις σκέψεις που έχουμε για τον κόσμο, για την απόλαυση του κόσμου, για τις διασκεδάσεις του κόσμου. Να θεωρήσουμε ότι εμείς έχουμε δυνατότητες για μεγαλύτερα πράγματα από αυτή τη μικρή και ασήμαντη εκκλησιαστική ζωή. Να εγκαταλείψουμε τη σύγκρισή μας με τους ανθρώπους. Δεν είμαι ντε και σαν αυτόν τον άνθρωπο και σαν και εκείνον τον άνθρωπο, και εν πάση περιπτώσει και η γυναίκα μου δεν είναι τίποτα σπουδαίο, εγώ άξιζα καλύτερη γυναίκα. Και η δουλειά την οποία έχω δεν είναι, εγώ αξίζω καλύτερη δουλειά. Και αξίζω κάτι μεγαλύτερο και περισσότερο και καλύτερο. Και ο Θεός λέει να χαίρεσαι σε αυτά που σου δώσε ο Θεός, γιατί μέσα από αυτά που σου δώσε ο Θεός, όσο μικρά και ασήμαντα και αν είναι, στα μάτια του κοσμικού φρονήματος που μπορεί να έχουμε στην καρδιά μας, όσο μικρά και ασήμαντα να είναι, αυτά θα μας πάνε στον ουρανό. Αυτά θα μας πάνε στον ουρανό. Αυτά που μας έχει χαρίσει ο Θεός, αυτά που μας έδωσε ο Θεός. Ποιος δύναται να περιφρονήσει την ημέρα των μικρών πραγμάτων? Ποιος δύναται να περιφρονήσει τα χαριστέντα υπό του Θεού για τη σωτηρία μας και για τη δόξα μας στον ουρανό, όχι εδώ στη γη? Ο πλούσιος ήθελε να τα έχει όλα και την αιώνια ζωή. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να απαρνηθείς τον εαυτό σου. Πρέπει να θεωρήσεις τα πάντα σκύβαλα, όσα νομίζεις ότι είναι καλά και έχεις. Πρέπει να τα θεωρήσεις ζημία, γιατί θα χάσεις το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Εγώ είμαι επιστήμονας, εγώ είμαι πλούσιος, εγώ είμαι μεγάλος, δεν μπορώ να κάνω παρέα τώρα. Θα χάσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά πρέπει ακόμη να απαρνηθούμε και τις επιδιώξεις μας μέσα από τις υποσχέσεις του Θεού που πλάνησαν την καρδιά μας, γιατί κακώς τα κατάλαβαν, καθώς ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός τους αποκάλεσε ιούς βροντίς, βοαναργές, και είπαν ο Θεός είναι αυτός που μας κάλεσε, και πήγαν στον Ιησού Χριστό και είπαν, Κύριε, εμείς αξίζουμε να είμαστε ένας στα δεξιά σου και ένας στα αριστερά σου, βάλε μας. Γιατί δεν ήξεραν ότι με αυτές τις σκέψεις πλησίων απολίας είναι. Ο Κύριος όμως και τον έναν και τον άλλον τους έλεγξε από τόμος, θα τολμούσα να πω. Στον πλούσιο είπε, θέλεις πράγματι να κληρονομήσεις τη Βασιλεία των Ουρανών? Πρέπει να εμπιστευτείς τα λόγια που θα σου πω. Πούλησε όλα όσα έχεις. Έχεις βρει το θησαυρό το μεγάλο, την αιώνια ζωή, το Χριστό. Για να τον απολαύσεις πρέπει να τα πουλήσεις όλα.
Αλλιώς δεν μπορείς να αγοράσεις το μεγάλο θησαυρό, το κεκριμένο. Πούλησέ τα. Απαρνήσου τον εαυτό σου. Πάρε το σταυρό σου, όποιος και να είναι και όπως και να λέγεται, και ακολούθησε τον Χριστό. Και ο πλούσιος το άκουσε, και ενώ είχε πάει με χαρά ελπίζοντας ότι θα πάρει εκτός από τα του κόσμου και τα του ουρανού, όταν ήρθε η στιγμή να του πει «Ή τον ουρανό ή τη γη», και τα δύο δεν γίνεται. Και σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, αυτό είναι το μήνυμα του Θεού. Πρέπει να εκλέξεις, να εκλέξω. Δεν είναι εκκλησιαστικό το μήνυμα, προσωπικό είναι το μήνυμα. Πρέπει να εκλέξω την ευσέβεια μεταυταρκίας, να είμαι πολύ ευχαριστημένος και αυτάρκης με αυτά που μου χάρισε ο Θεός, σε προσωπικό, σε οικογενειακό, σε επαγγελματικό, σε οτιδήποτε μου έχει χαρίσει ο Θεός. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, γιατί πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί. Καταβαίνουν εκ του Πατρός των φώτων. Ο Θεός μου έδωσε την γυναίκα που μου αξίζει και δεν με πάει στον ουρανό. Ο Θεός μου έδωσε τον πόη που μου αξίζει που θα με πάει στον ουρανό. Ο Θεός έδωσε και στον Παύλο αποκαλύψεις που δεν του άξιζαν και να τον πήγαιναν στην κόλαση, και για να εξισορροπήσει τις δυνάμεις τις πνευματικές του έδωσε άγγελο Σατάν να τον ραπίζει για να μην υπερηφανευθεί. Μη ζητάς, Κύριε Θεέ μου, μη ζητάς πράγματα που δεν σου αξίζουνε, γιατί εάν στα δώσει ο Θεός θα ακολουθούνται από ραπίσματα αγγέλου Σατάν. Να το ξαναπώ, αδερφοί αγαπητοί, είναι πρώτη φορά στη ζωή μου που το κατάλαβα. Μη ζητάς μεγάλα, μη ζητάς αυτά που θέλεις, μη ζητάς αυτά γιατί δεν ξέρεις αν σου αξίζουνε. Εάν τα ζητήσεις και κάνει χάρη ο Θεός και στα δώσει, θα είναι όχι μόνα τους, αλλά θα ακολουθούνται και από δύσκολες και δυσάρεστες καταστάσεις. Ζήτα λοιπόν την ευσέβεια μεταυταρκίας. Ζήτα αυτά που ο Θεός τα λίγα έχει προσδιορίσει σε σένα, αλλά σαν τον αγούρ χρησιμοποίησέ τα μέσα από το Λόγο του Θεού, χωρίς να προσθέτεις, χωρίς να αφαιρείς, με απόλυτη εμπιστοσύνη στο Λόγο του Θεού, ζητώντας τα αιώνια, τα ουράνια, την αλήθεια και ευσέβεια μεταυταρκίας. Μη ζητάς πολλά. Εμπιστεύσου την αγάπη του Θεού που ξέρει τι σου χρειάζεται, τι μου χρειάζεται, τι μας χρειάζεται, και μείνε σε αυτά. Δόξασε το Θεό για αυτά τα λίγα που σου έχει δώσει. Μην γκρινιάζεις το Θεό. Μην με ψημυρείς. Μην θεωρείς μεγάλο τον εαυτό σου που αξίζει περισσότερα, γιατί μαζί με τα περισσότερα θα έρθουν και τα χειρότερα. Να πούμε σήμερα, σε ευχαριστούμε Κύριε για αυτά τα λίγα που μας έχεις δώσει. Κάνε μας πιστούς στα ολίγα, να σταθούμε, να βρισκόμαστε πιστοί, για να μας καταστήσεις εσύ, όχι εμείς. Να μας καταστήσεις εσύ στα μεγάλα, Κύριε. Ο Νεανίας όμως, ο νέος, ο πλούσιος, ήθελε τα μεγάλα και λυπούμενος εγκατέλειψε τον Κύριο. Γιατί το θάρρος του το είχε στις προσωπικές του δυνάμεις, ικανότητες, αξίες και υπάρχοντα. Αλλά και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης που εγκατέλειψαν τα πάντα. Εγκατέλειψαν τα πάντα. Όμως η καρδιά τους δεν είχε καθαριστεί. Και όταν άκουσε ο Κύριος το αίτημά τους, λυπήθηκε.
Ξέρετε αδερφοί, πόσο σοφαρό θα ήταν να απαντούσε θετικά ο Θεός. Πόσο επώδυνο θα ήταν για αυτούς τους δυο. Τρομακτικό και επικίνδυνο. Εξάπαντος επικίνδυνο. Και για να δαμάσει τις δυνάμεις του κινδύνου, θα έπρεπε να έφερνε στη ζωή τους δυνάμεις επώδυνες. Ευχαριστούμε τον Θεό όμως που δεν μας ακούει. Ευχαριστούμε τον Θεό που συγκατανεύει στην αδυναμία μας και μας υπόσχεται στους ταπεινούς θα δίνει χάρη. Όσο πιο ταπεινός είσαι όπως ο Αγούρ, για σκέψου να σε χρησιμοποιήσει ο Θεός για το λόγο του το Θεόπνευστο και τον αιώνιο, τον αφρονέστερο πάντων των ανθρώπων. Και ο Κύριος αμέσως είπε στους μαθητάς που θέλανε ένα εκ δεξιών και ένα αριστερών το πρόβλημα αυτών που ζητάν. Δίναστε να πείτε το ποτήριον το οποίο εγώ πίνω? Θέλετε δεξιά και αριστερά? Αλλά το δεξιά και αριστερά έχει ποτήρι θλίψεων. Δίναστε να βαφτιστείτε το βάφτισμα το οποίο εγώ βαφτίζομαι? Βάφτισμα θανάτου. Και οι ζηλωτές αλλά άφρονες. Οι σοφοί αλλά άφρονες μαθητές είπαν δυνάμεθα. Εμείς ας πούμε, αδερφοί αγαπητοί, δε δυνάμεθα Κύριε. Τι να πούμε τώρα? Μπορείς να πιεις το ποτήριο που θα πιει ο Χριστός? Μη γέννητο Κύριε μου, εγώ θα διαλυθώ. Το βάφτισμα που βαφτίστηκε ο Χριστός, μη γέννητο, κάνε χάρη. Τον άγγελο Σατάν να με ραπίζει όπως τον Παύλο, μη γέννητο. Δώσε μου Κύριε Θεέ μου να ζω εν ευσεβία και σεμνότητη τις μέρες αυτές, μέχρι να έρθεις να με παραλάβεις. Και όταν οι μαθητές είπαν δυνάμεθα, τους είπε θα τα ζήσετε. Και πράγματι ζήσανε θλίψεις και θάνατο. Ο Ιάκωβος αμέσως σχεδόν μετά την Ανάσταση του Χριστού, ο Ιωάννης ταλαιπωρημένος από κεφαλισμό, ο Ιωάννης μέσα σε θλίψεις μέχρι το τέλος της μακράς ζωής του, 90 και πάνω χρονών, 100 χρονών λέγεται ότι πέθανε. Ο Κύριος όμως είπε κάτι το οποίο είναι απολύτως σοφό. Το να καθίσετε εκ δεξιών μου και εξ αριστερών μου δεν είναι δική μου εξουσία να σας δώσω. Ακούτε αδερφοί, πως ταπεινώνετε ενώπιον του Θεού. Δεν είναι αυτό που μπορώ εγώ να κάνω για σας, αλλά σε όσους είναι δεδομένο. Και ξέρετε αδερφοί, άκουσα κάποτε και μ' άρεσε και το επαναλαμβάνω. Εκ δεξιών της δόξης του Χριστού κάθισε ο ληστής, ο συσταυρωμένος με αυτόν που πήγε στον ουρανό. Ο εξ αριστερών κάθισε ο άλλος ληστής που δεν πήγε στον ουρανό. Ευτυχώς που δεν καθίσανε ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, αλλά κάθισαν αυτοί στους οποίους ήταν δεδομένο από τον Πατέρα τον ουράνιο. Και ολοκληρώνοντας, για αυτούς που θέλουν εξουσία και δύναμη μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών, έρχεται τώρα ο Ιησούς Χριστός να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Άλλος είναι ο κόσμος, άλλη είναι η Εκκλησία. Στον κόσμο υπάρχουν άρχοντες και αυτά είναι τρομακτικές αλήθειες αδελφοί. Οι άρχοντες, οι ηγεμόνες, οι οποίοι κατακυριεύουν τον κόσμο. Και υπάρχουν και οι μεγάλοι και οι δυνατοί, οι σπουδαίοι, που κατεξουσιάζουν τους ανθρώπους. Αυτός είναι ο κόσμος.
Αυτοί που έχουν εξουσία κατακυριεύουν. Αυτοί που έχουν δύναμη κατεξουσιάζουν. Στην Εκκλησία του Χριστού όμως είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Ο Απόστολος Πέτρος λέει, εγώ ως υπερεσβύτερος σας λέγω να μην κατακυριεύετε την κληρονομιά του Θεού. Υπάρχει ιεραρχία μέσα στην Εκκλησία, αλλά τιμής και σεβασμού. Όχι εξουσίας και κυριότητος. Υπάρχει ιεραρχία. Οι καλώς προϊστάμενοι πρεσβύτεροι ας αξιώνονται διπλάσιας τιμής. Και η ιεραρχία είναι αυτή που δίνεται από το Θεό. Αλλά σε αυτή την ιεραρχία δεν δίνει ο Θεός τη δυνατότητα να εξουσιάζουν και να κατακυριεύουν, αλλά να υπηρετούν και να υποδουλώνονται στην υπηρεσία των άλλων. Δεν υπάρχει όμως ιεραρχία εξουσία στην Εκκλησία. Δεν υπάρχουν ηγεμόνες, ηγήτορες, άρχοντες. Ο πρώτος των Αποστόλων είπε «Εγώ συμπρεσβύτερος προς όλους τους πρεσβυτέρους». Και ο Απόστολος Παύλος λέει «Δεν έχω εξουσία επάνω στην πίστη σου». Εσύ έχεις απόλυτη ελευθερία να εκλέγεις την οδόν την οποία πρέπει να περπατάς. Σου σε συμβουλεύω να ζητάς από το Θεό φανέρωση και διδασκαλία για τη ζωή την οποία πρέπει να περπατάς. Η Εκκλησία λοιπόν δεν έχει άρχοντες που να κατακυριεύουν και μεγάλους που να κατεξουσιάζουν. Αλλά όποιος θέλει να είναι μέγας πρέπει να είναι υπηρέτης σας. Και όποιος θέλει να είναι πρώτος πρέπει να γίνει δούλος πάντων. Γιατί το πρότυπο μας είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος δεν ήρθε για να υπηρετήσει αλλά για να υπηρετηθεί. Δεν ήρθε για να υπηρετηθεί αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή τη δική του αντίπολων για σωτηρία. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Συμπερασματικά και τελειώνοντας, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, ευσέβεια μεταυταρκίας. Μη ζητάς πολλά, γιατί όποιος έχει πολλά θα του ζητηθούν πολλά και θα δαρθεί πολύ. Και σε όποιον εμπιστευτούν περισσότερα θα απαιτηθούν από αυτόν περισσότερα. Ας μη ζητάμε πολλά, ας ζητάμε μόνο τη Βασιλεία των Ουρανών, τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Αυτού και όλα τα άλλα όσα μας χρειάζονται. Ο Πατέρας μας ο Ουράνιος που γνωρίζει τις ανάγκες μας θα μας τα προσθέτει. Ας γίνουμε κι εμείς απλοί για να μας συνετίζει ο Θεός. Ταπεινοί για να βρίσκουμε χάρη ενώπιον του Θεού. Και να αναζητάμε να είμαστε δόκιμοι στον Θεό. Δόκιμοι στον Θεό. Να εργαζόμεθα ανεπέσχυντα, ορθοτομούνται στο λόγο της αληθείας, γιατί πολύ πρώτοι και μάλιστα πιο σωστό, οι πρώτοι, όλοι οι πρώτοι θα γίνουν έσχατοι και οι έσχατοι θα γίνουν πρώτοι. Ο Θεός να μας φυλάει, ο Θεός να μας αλλάξει, εμείς να καταλάβουμε σήμερα και να μετανοήσουμε. Αμήν.